Οργισμένοι Παλαιστίνοι διαδηλώνουν εναντίον της απόφασης Τραμπ για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Διαδηλώσεις και έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ξεκαθάρισε ότι εξαιτίας της απόφασης Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δύναται να συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Παράλληλα, η Χαμάς καλεί τους Παλαιστινίους σε νέα ιντιφάντα. L'intifada, usammiha. Οι Ισραηλινοί χαιρετίζουν την απόφαση. It's a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. Διεθνής κατακραυγή ακολούθησε την ανακοίνωση Τραμπ. In this moment of great anxiety, I want to make it clear. There is no alternative to the two-state solution. Appelle à ce titre l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βρετανή Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και η γερμανική κυβέρνηση που μέσω του εκπροσώπου της Στέφεν Ζάιμπερ τόνισε ότι το στάτους της Ιερουσαλήμ θα καθοριστεί μέσω της λύσης δύο κρατών. Η Σαουδική Αραβία, σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αποκάλεσε την απόφαση Τραμπ αδικαιολόγητη και ανεύθυνη. Έντονη και η αντίδραση της Τουρκίας, με τη χώρα να συγκαλεί στις 13 Δεκεμβρίου συνέλευση του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης.